Στις εκλογές του επιμελητηρίου της Καρδίτσας παίρνουν μέρος 4 συνδυασμοί. Οι κάλπες άνοιξαν το πρωί της Κυριακής και κλείνουν στις 8 το βράδυ της Δευτέρας. Τα αποτελέσματα αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι με βάση τα στοιχεία της Εφορευτικής Επιτροπής, η προσέλευση μέχρι σήμερα το μεσημέρι κρινόταν αρκετά ικανοποιητική. Η συμμετοχή του κόσμου είναι μεγάλη. Χθες ψηφίσανε 1015 άτομα. Σήμερα ως τις 11.30 έχουν ψηφίσει συνολικά 1450 άτομα. Περιμένουμε όλους τους ψηφοφόρους μέχρι τις 8 το βράδυ που κλείνουν οι κάλπες. Τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των μελών, των συνδυασμών και των υποψηφίων των συνδυασμών θα ανακοινωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες. Η συμμετοχή του κόσμου όμως δείχνει ότι είναι κοντά στο επιμελητήριο και ότι πιστεύει σε αυτό το θεσμό και στην αναβάθμισή του. Σε ό,τι αφορά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θα αποτελείται από 21 μέλη, με βάση και την κατανομή που προβλέπουν οι διατάξεις για τα επιμέρους τμήματα του επιμελητηρίου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του επιμελητηρίου θα εκλεχθούν 21 σύμβουλοι από τα τρία τμήματα του επιμελητηρίου, που είναι το εμπορίου, τη μεταποίηση και των υπηρεσιών. Το τμήμα τη μεταποίηση εκλέγει 6 συμβούλους, το τμήμα των υπηρεσιών 8 συμβούλους και το τμήμα του εμπορίου 7 συμβούλους. Ο πλειοψηφός συνδυασμός θα αναδείξει και τον πρόεδρο, που θα είναι επικεφαλής του συνδυασμού. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας συνδυασμός που θα πλειοψηφίσει, που θα πάρει την απόλυτη πλειοψηφία των 11 ευρών δηλαδή, τότε ο πρόεδρος θα αναδειχθεί από τις εσωτερικές εκλογές που θα γίνουν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.